με όχημα τους ψαράδες αυτή τη φορά, ο Τσαβούσογλου επιχειρεί να προωθήσει τις τουρκικές διεκδικήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, γράφοντας τα παλιά του παπούτσια το διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα της δημοκρατίας. Πίσω από τις λέξεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών κρύβεται η περιβόητη γαλάζια πατρίδα, αναπόσπαστο κομμάτι της οποίας θεωρούν πως είναι και η δική μας πατρίδα. Balıkçılık Akdeniz'de bir önemli bizim için öncelikli bir sektör olursa ve böyle bir talep gelirse olur. O denizde bugüne kadar yani balıkçılık konusunda böyle bir ihtiyaç olmadığı için münasır ekonomik bölge ilan edilmedi ama edilebilir bu. Ο παροξισμός ξεκινά και καταλήγει στο όχι και τόσο μυστικό σχέδιο των Τούρκων για την Κύπρο. Ελάτε να ξετυλίξουμε το κουβάρι παίρνοντας ως το σημείο 0 το χάρτη της Κυπριακής ΑΟΣ, η οποία ανακηρύχθηκε το 2004 σύμφωνα με τη Διεθνή Συνθήκη του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Τα εξωτερικά όρια καθορίστηκαν με βάση τη μέση γραμμή. Ως γνωστόν, η Τουρκία, η οποία αρνείται να υπογράψει τη σύμβαση, θεωρεί ότι τα νησιά δεν έχουν δικαίωμα θαλάσσιων ζωνών όπως έχουν οι υπηρωτικές χώρες. Αλλά αποδίδει στα κατεχόμενα την ΕΟΣ που βλέπουμε τώρα στο χάρτη. Το παζλ συμπληρώνει η εκδοχή της γείτονος για την τουρκική υφαλοκρηπίδα, η οποία έρχεται να αγκαλιάσει σχεδόν ολόκληρο το νησί. Με βάση αυτή την όχι και τόσο λογική θεώρηση, η Κύπρος χάνει το 69% της ΑΟΣ της. Ο ορισμός της αυθαιρεσίας. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Τσαβούσογλου, πρόθεση της Τουρκίας είναι να ανακηρύξει μονομερός ΑΟΣ ώστε να διευκολύνει τους ψαράδες. Στην πραγματικότητα όμως έχουμε να κάνουμε με μια χώρα που εδώ και δεκαετίες πολεμάει τη σύμβαση του ΟΗΕ, χαρακτηρίζεται από αντιφατική συμπεριφορά απέναντι στο διεθνές δίκαιο, το οποίο ερμηνεύει αλακάρτ και δείχνει να αντιπαθεί την νομιμότητα. Για παράδειγμα, αγνοεί το γεγονός ότι μπορεί το διεθνές δίκαιο να δίνει τη δυνατότητα μονομερούς ανακήρυξης ΑΟΣ. Όμως για την οριοθέτηση απαιτείται συμφωνία με όμορα κράτη ως ήθιστες στη βάση της αρχής της ευθυδικίας, στην οποία οι γείτονές μας έχουν αλλεργία. Αρμόδιες πηγές θεωρούν πως πρόκειται για ένα τουρκικό πυροτέχνημα, το οποίο δεν θα δούμε να υλοποιείται για πολλούς λόγους. Σε κάθε περίπτωση, καλούν την γείτονα να ξανασκεφτεί την πρόταση Αναστασιάδη για το φυσικό αέριο, σύμφωνα με την οποία, εάν η Τουρκία αναγνωρίσει την Κυπριακή ΑΟΣ, θα δημιουργηθεί καταπιστευματικός λογαριασμός με το δικαίωμα αξιοποίησης των εσόδων και από τους Τουρκοκύπριους πριν από τη λύση του Κυπριακού.